γέροντας Στέφανος ο Σέρβος. Πότε θα έρθει ο Αντίχριστος και τι να κάνετε τότε. Ο γέροντας Στέφανος ο Σέρβος ή Στέφανος ο Καρουλιώτης ήταν μια πολύ σημαίνουσα προσωπικότητα της Ορθοδοξίας που έζησε επί μισό αιώνα στο Άγιον Όρος. Στη διάρκεια αυτών των δεκαετιών ο μοναχός αυτός διακρίθηκε για τις διδακτικές του αρετές την ικανότητά του να μεταδίδει την ορθόδοξη χριστιανική πίστη, αλλά και το ενδιαφέρον του για διάφορα σημαντικά ζητήματα που απασχολούν τον σύγχρονο άνθρωπο. Γεννημένο το 1922, κοιμήθηκε το Δεκέμβριο του 2001, με το παλαιό ημερολόγιο στις 21 Νοεμβρίου του 2001, στο Βελιγράδι, σε ηλικία 79 ετών. Στο Άγιον νόρο έζησε από το 1950 έως το 2000, ένα χρόνο πριν το θάνατό του. Μπροστά μας είναι οι μέρες των μεγάλων γεγονότων. Ο χριστιανισμός δεν είπε ακόμα την τελευταία του λέξη. Μέσα από εμάς θα διαδοθεί το όνομα του Χριστού. Μέσα από εμάς θα γίνει και το τελευταίο φοβερό δικαστήριο. Εμείς θα κρίνουμε όχι μόνο τον κόσμο, αλλά και τα πεσμένα πνεύματα των αιτίων του κάθε κακού. Πότε? Όταν ο Κύριος γεμίσει τη βασιλεία του με νέες ψυχές στη θέση των ξεπεσμένων πνευμάτων, όπως είναι με σαφήνια γραμμένο στους ψαλμούς του Δαβίδ. Όταν πλέον δεν θα υπάρχουν αυτοί που επιθυμούν τη σωτηρία, αλλά αυτοί που παραδόθηκαν τελείως στην υπηρεσία του κακού και δεν θα θέλουν πλέον ούτε να ακούσουν για τον Κύριο, τότε και θα ευδοκίσει η Θεία Θέληση να γίνει το τέλος αυτού του ορατού υλικού κόσμου, που δεν θα καταστραφεί, αλλά με φωτιά θα μεταμορφωθεί σε φωτιά. Όπως όταν λιώνει ο τεχνίτης το μέταλλο και από αυτό χύνει και δίνει το σχήμα στο αντικείμενο που επιθυμεί. Κατά τη διάρκεια των φοβερών γεγονότων, ο Κύριος θα κρύψει τους πιστούς Του και παρά τις φοβερές διώξεις, θα τελείται κρυφά η Θεία Λειτουργία και η μόνη προσευχή τότε θα είναι «Κύριε, έλα όσο το δυνατόν νωρίτερα». Ο Κύριος δεν θα καθυστερήσει. Θα έρθει και θα μεταφέρει τη γήινη αγωνιζόμενη Εκκλησία και θα την ενώσει με την ουράνια θριαμβεύουσα και η Βασιλεία δεν θα έχει τέλος. Όλα τα παραπάνω παρουσιάζουν βέβαια ιδιαίτερο ενδιαφέρον και αποτελούν μοναδικά ντοκουμέντα από την πλέον σύγχρονη χριστιανική μας παράδοση. Να λοιπόν τι ακόμα είπε για τους έσχατους καιρού ο γέροντας Στέφανος ο Σέρβος. Οι τόσο φοβερές διώξεις της Αγίας Εκκλησίας θα γίνουν κατά τη διάρκεια της διακυβέρνησης του Αντιχρίστου. Τότε δεν θα μπορέσει κανείς να διδάξει το καλό παρά μόνο το κακό. Τότε θα είναι αρκετό να αποτραβηχτεί ο καθένας όπου του δείξει ο Κύριος και να επικαλείται το ταχύτερο δυνατό τον ερχομό του Κυρίου. Πριν από την κυριαρχία του Αντιχρίστου, θα πρέπει ο καθένας να φροντίσει να σωθούν όσο το δυνατόν περισσότεροι άνθρωποι και θα είναι μεγαλύτερη η ανταμοιβή του από τον Κύριο. Τώρα είναι για εμάς ο καιρός του κηρύχματος. Αυτό θα γίνει ανάλογα με τα τάλαντα που έδωσε στον καθένα μας ο Κύριος. Με το γράψιμο, με τις υπομνήσεις, με τις συμβουλές. Μην κρύβεις το τάλαντό σου. Ακόμη μπορούν να γίνουν πολλά για τη σωτηρία και τη δική μας και του πλησίων και ιδιαίτερα εκείνων που τους εμπιστεύτηκε ο Κύριος. Μόλις αρχίσει η βασιλεία του καταστροφικού αντιχρίστου, τότε φύγε, κρύψου και περίμενε τον Κύριο. Συγκλονιστικά τα λόγια του Γέροντα, όμως ακόμα συγκλονιστικότερα είναι τα όσα ακολουθούν και αφορούν τον ερχομό του προφήτη Ηλία, όπως άλλωστε προβλέπεται και στην Αποκάλυψη του Ιωάννη, με το γέροντα Στέφανο το Σέρβο να προφητεύει τα εξή. Πρέπει ακόμα να γνωρίζουμε ότι 7 χρόνια πριν από το τέλος του κόσμου θα έρθει ο προφήτης Ηλίας και ο προφήτης Ενόχ για να κηρύξουν ώστε να μην γίνει δεκτός ο Αντίχριστος και ο καταστροφικός αριθμός και η σφραγίδα του. Από ανεπιβεβαίωτες πηγές έμαθα ότι ήδη ο προφήτης Ηλίας ήρθε και άρχισε το κήρυγμά του στην Άγια Πόλη την Ιεροσαλήμ. Αυτό μου το διηγήθηκε αυτό της μάρτυρας. Αν είναι ακριβές, τότε μας μένει πολύ λίγη ζωή στη γη. Καλό είναι να εκμεταλλευτεί ο καθένας αυτό το διάστημα και να κάνει κάτι για τη ζωή του και την αιώνια ζωή. Δεν πρέπει να περιμένουμε γιατί γρήγορα θα περάσει αυτό το σύντομο χρονικό υπόλοιπο. Πρώτα άφησε την αμαρτία, κοίτα την ψυχή σου να βρεις ποια αμαρτία ιδιαίτερα σε κατέχει και αμέσως άνοιξε αγώνα μαζί της. Μετανόησε και διόρθωσε τη ζωή σου. Μην επιτρέψεις να περιμένεις το δικαστήριο του Θεού με αυτό το αμάρτημα. Τότε δεν θα είναι δεκτή η μετάνοια. Άφησε το αμάρτημα νωρίτερα, αντικατάστησέ το με κάποιο καλό έργο, απευθύνσου στον Κύριο μου όλη την καρδιά και την ψυχή, και κλάψε μπροστά στον Κύριο να σε συγχωρέσει και να σε ελεήσει. Θα συγκεντρώσει ο Άγιος Φύλακας Άγγελος τα δάκρυά σου και τη μετάνια και θα τα παρουσιάσει μπροστά στον Κύριο για κρίση. Στο σημείο αυτό έχουμε να κάνουμε ένα μόνο σχόλιο σε ό,τι αφορά τη ρίση του γέροντα Στέφανου σχετικά με το ότι ο προφήτης Ηλίας ήλθε μαζί με τον προφήτη Ενόχ. Σύμφωνα με το ιερό βιβλίο τη Αποκάλυψη, οι δύο προφήτες θα αγωνιστούν εναντίον του σκοτεινού τυράννου τη ανθρωπότητα, αλλά εκείνο θα του νικήσει και θα του εξοντώσει. Όταν ο γέροντα Σέρβο λέει ήρθε, ακολουθεί την πεπατημένη του προφητικού λόγου, που πάντοτε μιλάει σε χρόνο αόριστο για να δείξει κατά αυτόν τον τρόπο ότι τα κοσμοϊστορικά αυτά γεγονότα είναι πολύ κοντά ή ότι εν πάση περιπτώσει δεν είναι και τόσο μακριά από την εποχή μας. Δεν εννοεί επομένω κυριολεκτικά ότι ο προφήτης ηλία άρχισε όντω το κήρυγμα, αλλά συμβολικά θέλει να δείξει ότι δεν θα αργήσει η εκ νέου εμφάνιση του προφήτη και ο αγώνα του κατά του Αντιχρίστου. Ακόμη ο γέροντα Στέφανο ανέφερε και τα ακόλουθα άξια επίση να καταγραφούν στην έρευνά μα. Όταν δείτε και ακούσετε ότι οι Εβραίοι έχουν ήδη καταστρέψει το τέμενο του Ομάρ στην Ιερουσαλήμ και άρχισαν να κτίζουν τον ναό του Σολομόντα, τότε είναι καιρός να ετοιμάσετε τρόφιμα και ιδιαίτερο αλεύρι για μερικά χρόνια, για να μην αναγκαστείτε εξαιτία της πείνας να δεχτείτε τη σφραγίδα του Αντιχρίστου και τον αριθμό 666. Αλλά ούτε και αυτό θα σας βοηθήσει, αφού θα πέσει πείνα και ξηρασία. Πριν από την έναρξη της ανέγερσης του ναού του Σολομόντα, δεν θα είναι απαραίτητη η συγκέντρωση τροφίμων, αφού δεν ήρθε ακόμα το τέλος, ούτε θα σε κεντρώνουν υλικά και πολύτιμού λίθους. Το τέλος θα έρθει όταν χτιστεί ο ναός και βασιλεύσει σε αυτόν ο Αντίχριστος. Τέλος, ας δούμε έναν τρόπο που αναφέρει ο Γέροντας, κατά τον οποίο μπορούν να φυλάξουν οι άνθρωποι αλεύρι για μεγάλο χρονικό διάστημα στους δύσκολους καιρούς που έρχονται, ώστε αυτό να μην χαλάει. Παραθέτουμε ένα πολύ ενδιαφέρον απόσπασμα από τη διδασκαλία του. Δεν γνωρίζουμε με ποιον τρόπο φύλαξαν το σιτάρι για να μην χαλάσει τα 14 χρόνια της πείνας όταν ζούσε ο Σόφρον Ιωσήφ στην Αίγυπτο. Έμεινε μυστικό για εμάς. Μπορώ όμως να σας συμβουλέψω με τι τρόπο θα φυλάξετε σιταρένιο αλεύρι πολλά χρόνια για να μην χαλάσει. Πάρτε ένα ντενεκέ των 20 κιλών από αυτούς στους οποίους βάζουν τυρί με στρογγυλό καπάκι. Πάρτε φρέσκο αλεύρι και γεμίστε το έως πάνω πατώντα συνεχώ για να πάρει όσο το δυνατόν περισσότερο και να μην υπάρχουν κενά αέρο. Βάλτε στην κορυφή λίγο ξερό βασιλικό και κλείστε τον τενεκέ με το καπάκι. Κολλήστε ολόγυρα το καπάκι ώστε να μην μπαίνει αέρα. αλύψτε τον τενεκέ εξωτερικά με λάδι για να μην σκουριάσει και βάλτε το στη θέση του. Με τον τρόπο αυτό το αλεύρι μπορεί να διατηρηθεί πάνω από 10 χρόνια. Το έχω δοκιμάσει προσωπικά τα άλλα τρόφιμα ασφαλίσετε από τη φθορά με τον τρόπο που θα σας μάθει ο Θεός.